που υπέγραψα με τη Sony Classical και τον Peter Gale και τον Tommy Mottola, το πρώτο μου συμβόλαιο με τη Sony Classical που υπέγραψα στην Αμερική. Οι ιδέες μου για να πραγματοποιήσουμε ένα δίσκο δεν ήταν κυρίως κλασικές ή με βάση την όπερα. Έτσι, η πρώτη μου συνεργασία ήταν με τον Justin Hayward, τον Moody Blues, ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει που είναι πολύ σημαντικά και από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Nights in White Satin, φαντάζομαι θα το γνωρίζεις. Ασφαλώς. Όπως και ο ίδιος την πρώτη μας αυτή η επαφή μου είπε όχι μόνο θα σου επιτρέψω να τραγουδήσεις το τραγούδι μου, αλλά θα ήθελα να τραγουδήσω και μαζί σου. Και όπως κατάλαβες, αυτό μου άνοιξε έναν τεράστιο κόσμο γεμάτο όνειρα και ελπίδες, και αυτό που ήθελα να είμαι, αυτή η διαφορετικότητα που ήθελα να έχω σαν τραγουδιστής, να μην είμαι ο κλασικός τενόρος Μάριος Σταγκούλης, αλλά ο τραγουδιστής Μάριος Σταγκούλης που δέχεται όλα τα είδη μουσικής και αγκαλιάζει ένα, θα έλεγα, και ίσως μεγαλύτερο κοινό, γιατί το κοινό της όπερας είναι αρκετά περιορισμένο. Γι' αυτό και όλες στο κοινό το δικό μου πάντα έχω νέα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι πιο όριμους κύριους και κυρίες που αγαπούν πραγματικά αυτή τη διαφορετικότητα και τα τραγούδια που τραγουδάω. Αυτό το συνέχισα βέβαια με τον με πολλούς συνεργάτες, με την Λέρα Φαμπιά, με τον Λούτσιο Γκάλα φυσικά, με την Μαντλέν Πεϊρού, με πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν κατά κάποιο τρόπο ένα τελείως άλλο είδος μουσική, δηλαδή πιο pop μουσική, πιο rock μουσική. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει και ενδιαφέρον τουλάχιστον τη δική μας δουλειά. Τότε βέβαια δεν ήξερα κατά κάποιο τρόπο πού μπορούσε να κατατάσσουμε αυτό το είδος, αλλά όταν είδα τον Ανδρέα Μποσέλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος στο crossover τραγουδιστής, έτσι θεώρησα εγώ ότι αυτή θα είναι και η δική μου πορεία. Τότε ήταν στην ουσία η Σάρα Μπράιτμαν, ο Ανδρέα Μποσέλη, και θα βγήκα κι εγώ νέος και ωραίος να εντός εισαγωγικών βέβαια, πάντα να κατακτήσω τον κόσμο. Και νομίζω ότι το πέτυχες και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία πάνω σε αυτό. Είσαι ο άνθρωπος, είσαι ο Έλληνας καλλιτέχνης που γεφύρωσε, αν θέλεις, ή πέρασε την όπερα με αυτόν τον τρόπο και με αυτούς τους συνδυασμούς και αυτές τις συνεργασίες στον πολύ κόσμο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι. Ευχαριστώ που το λες, γιατί και αυτό ήταν κιόλας ένα όνειρο δικό μου. Γιατί ενώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με το κλασικό τραγούδι από μικρό παιδί και είχα κάποιες πολύ μεγάλες συνεργασίες, ας πούμε τη Μοσεράτ Παγιέ, με πολύ σημαντικούς τραγουδιστές, θεώρησα ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να περάσει κανείς το μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, είναι να μπορεί να βρει αυτές τις μουσικές γέφυρες. Να μπορεί να ενώσει, όπως είπες και εσύ, πολύ καλά τους δύο κόσμους. Δηλαδή τον κόσμο τον κλασικό και αυτόν που θεωρώ λίγο πιο βαθό και πιο ανθρώπινο. Αυτό μάλιστα το είχε μάθει και ο Γιώργος Τσουγκαλάρας πριν από χρόνια, όταν είχα κάνει την εργασία του. Συνεργασία μαζί του μου είχε πει ότι «Μάριε, πρέπει να σε θέλω να τραγουδάς όχι με την κλασική μόνο φωνή, αλλά και με την ανθρώπινη φωνή». Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ανθρώπινη φωνή, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Αλλά ήταν τόσο καθοριστικό και καθάρισε κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέω μέσα μου, ερμηνεία και τρόπος προσέγγισης ενός τραγουδίου. Σωστό. Και λέγοντας αυτό που είπες νωρίτερα, ότι αυτό ήταν ένα όνειρό σου πάντα, οφείλω πλέον να πω ότι δεν είναι όνειρο, είναι πλέον μια πραγματικότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μίλησες νωρίτερα για το άγγιγμα της μουσικής σου στα μικρά παιδιά και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο από μία άλλη όμως οπτική. Θέλω να μου πεις, πιστεύεις πως η μουσική αποτελεί κάθαρση των παιδικών μας τραυμάτων, για μας που πλέον είμαστε όριμοι σήμερα, γιατί και εσύ και εγώ είμαστε κάποιες ηλικίες πλέον? Σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να εκφραστεί
μέσα από τα δικά του τραγούδια, μέσα από τη δική του μουσική. Γι' αυτό κιόλας δεν λέω ποτέ ότι αυτό που ακούει ένα παιδί είναι λάθος ή εκείνο το είδος μουσικής που ακούει ένα παιδί είναι λάθος. Είναι ανάλογα τι αγγίζει το κάθε παιδί και πώς μπορεί να εκφραστεί ή να εκφράσει τις ανησυχίες του ή κάποιες δυσκολίες που ενδεχομένως να έχει περάσει όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Εγώ, παραδείγματος χάρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί από μικρό και ως παιδί ήθελα να αισθάνομαι σιγουριά, γιατί είχα χωριστεί από τους γονείς μου, όπως ξέρεις και ξέρεις το κοινό, το δικό σου στο Greek Music Radio. Γεννήθηκα στην Αφρική. Είμαι δηλαδή ένας απόδημος Έλληνας που έφυγα από την Αφρική στην ουσία, έμεινα στην Ελλάδα από μικρό παιδί. Μεγάλωσα βέβαια στην Ελλάδα, πήγα δημοτικό σχολείο και όλα αυτά, αλλά δεν έπαψα ποτέ να αισθάνομαι ότι πρέπει να ενώσουν πάλι κόσμο μας, τους γονείς μου, τον αδερφό μου που είχαν επιστρέψει πάλι στην Αφρική και είχα μείνει με την μητέρα μου, τη θεία Λούλα, την άλλη μητέρα θα έλεγα, τη θεία Λούλα, mm-hmm. που με μεγάλωσε με πολύ γέρες βάσεις και δεν με άφησε ποτέ να σταματήσω αυτό το όνειρο για να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Έτσι λοιπόν, νομίζω όπως και κάθε παιδί έχει τις δικές του ανάγκες, έτσι και εγώ είχα πάντα την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τη μουσική και το θέατρο. Μάλιστα πίστευα ότι θα, επειδή η θεία Ιρένα Βλοχοπούλου είναι θεία μου από την Κέρκυρα και ήμασταν όλοι επηρεασμένοι από αυτή την φοβερή προσωπικότητα, έλεγα ότι κάποια μέρα θα γίνει ηθοποιός. Mm-hmm. Θέλω να κάνω κόσμο να γελάει. Θέλω να μπαίνω στα όνειρα του κάθε ένα και να δουν πόσο μπορώ να τους αγαπήσω μέσα από το τραγούδι μου. Έτσι κάπως μεγάλωσα και στην υπόλοιπη μου ζωή υπήρχε αυτή η ανάγκη έκταση. Ακόμα αισθάνομαι ότι είμαι ένα μικρό παιδί βέβαια, γιατί συνεχίζω και ονειρεύομαι, συνεχίζω και συνεργάζομαι με πολύ σημαντικά πρόσωπα και δεν πάω να σκέφτομαι σαν ένα μικρό παιδί. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Να πω σε αυτό το σημείο λοιπόν ότι αν μη τι άλλο η θεία Λούλα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. σίγουρα. Η θεία Λούλα και ο σύζυγός της, ο θείος μου ο Γιώργος, που χρωστάω τα πάντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πια, αλλά μέσα μου είναι πραγματικά μια ζωντανή φλόγα. Ξέρεις, εμείς τα παιδιά των αποδήμων Ελλήνων σε νιώθουμε απόλυτα σε όλα αυτά που λες και περιγράφεις αυτή τη στιγμή, γιατί λίγο ως πολύ όλοι έχουν μια αντίστοιχη ιστορία. Λες του αποχωρισμού, ας πούμε, και του ταξιδιού από κάπου αλλού σε άλλη χώρα. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί όταν ήρθα από την Αφρική στην Ελλάδα, mm-hmm. ίσως να μην μιλούσα και καθόλου ελληνικά. Μιλούσα πάρα πολύ σπαστά και πολύ λίγα. Δηλαδή μιλούσαμε, αλλά ήμουν πολύ μικρός για να γνωρίζω τέλεια τις δύο γλώσσες. Και φυσικά όταν έμεινα στην Αθήνα αρκετά χρόνια, είχα ξεχάσει τα αγγλικά μου και έπρεπε να ξαναμάθω πάλι τα αγγλικά μετά από χρόνια. Δηλαδή ήταν κάπως έτσι. Αλλά μέσα μου είχα δώσει μια υπόσχεση, ειδικά όταν ξεκίνησα την πορεία μου, ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου και θα την κουβαλώ μέσα μου όπου και να ταξιδέψω, στα πέρατα του κόσμου. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό αν ενώσουμε τις κουκίδες και φτιάξουμε αυτό το πάζο που λέγεται Μάριος Βαρδούλης, θα καταλάβεις ότι ο πυρήνας είναι πέρα ως πέρα ελληνικός. Το όραμά μου είναι να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε, αυτή την κοινωνικο-πολιτική κατάσταση, mm-hmm. και να ξαναονειρευτούμε ελληνικά και ελεύθερα και απόλυτα βαδίζοντας σε ένα πιο καλό και αγαπημένο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου ο Μάριος Φραγκούλης στο τηλέφωνο σε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο Greek Music Radio.
Την Πέμπτη ο Μάριος θα είναι στο Place des Arts, στο Θεάτρο Μετζονεύ συγκεκριμένα, για μία μοναδική εκπληκτική παράσταση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά με λίγο ακόμη Μάριο Φραγκούλη. Χαρίτε το δώρο της μουσικής λοιπόν στο Greek Music Radio και πάλι μαζί, και σήμερα στο Greek Music Radio φιλοξενούμε τον Μάριο Φραγκούλη. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να θυμίσω πως το Greek Music Radio έχει εξασφαλίσει δύο διπλά εισιτήρια για τη συναυλία του Μάριου την επόμενη Πέμπτη και θα τα προσφέρει μετά από κλήρωση την Τετάρτη το απόγευμα σε δύο τυχερούς ακροατές στο πρόγραμμα της Μάνιας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το GreekMusicRadio.com. Για τη συνέχεια τώρα, ένας χάρτινος ήλιος, γιατί για κανονικό ήλιο δεν το βλέπω να εμφανίζεται σήμερα. Ένας χαρτινός ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί, τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χαρτινός ήλιος ψηλά θα σταθεί, τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει, κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή, στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο εκεί περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασταθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο εκεί περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασταθεί, δεν με νοιάζει. Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί, τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένα βήμα πιο εκεί περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μοιάζει δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο εκεί περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασταθεί, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί, είμαι ο Πάρης Πέτρου, είναι το Greek Music Radio και μαζί μου στο τηλέφωνο έχω τον Μάριο Φραγκούλη. Ο Μάριος Φραγκούλης θα είναι την επόμενη Πέμπτη κοντά μας στο Place des Arts για μια εκπληκτική συναυλία την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Αν δεν έχει γίνει ήδη sold out, θα πρέπει να κοιτάξετε για εισιτήρια στο website του Place des Arts. Εκεί θα πάρετε τις πληροφορίες σας και ελπίζω να είστε τυχεροί. Μάριε, σίγουρα η συνεργασία σου με πάρα πολλές διάσημες φωνές είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας σου. Καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα, θα ήθελα να σε ρωτήσω για την εμπειρία σου στην συνεργασία σου με τους μικρούς μουσικούς του Οδείου Αθηνών. Καθώς και για τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά σου. Βλέπεις, είμαι διαβασμένος σήμερα. Είσαι διαβασμένος και μπράβο. γιατί έφτασες ακριβώς την ευαίσθητη χορδή. Τα παιδιά αυτά, οι μικροί μουσικοί, ονομάστηκαν μικροί μουσικοί γιατί είναι παιδιά... ίσως όχι πάνω από 11-12 χρονών, είναι πραγματικά μικροί μουσικοί που σπουδάζουν στο Δία Αθηνών και υπάρχει μια υποτροφία που παίρνουν αυτά τα παιδιά από το Δία Αθηνών για να σπουδάσουν ως μουσικοί. Όλα τα μικρά παιδιά αυτά λοιπόν είναι οι μεγάλοι ήρωες του μέλλοντος στη μουσική, δηλαδή παίζουν βιολί, τσέλο, κιθάρα. Είναι πραγματικά βιρτουόζοι μικροί μουσικοί
και σε αυτή την παράσταση ήρθαν σαν μία μικρή παιδική χοροδία να στηρίξουν την προσπάθειά μας και τους σκοπούς της Αστραφίας Λεβέντη. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι μαζί να τραγουδήσουμε τα Χριστούγεννα, που τα Χριστούγεννα, όπως ξέρεις, είναι μια περίοδος ελπίδας και αγάπης και προσφοράς, και ίσως κάποια στιγμή που πρέπει κάποιος να σκεφτεί μια τι έχει κάνει την προηγούμενη χρονιά, πώς θα βαδίσει στο μέλλον, ποια είναι τα επόμενα όνειρά του. Έτσι λοιπόν και εμείς όλοι μαζί, μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους μουσικούς, ονειρευτήκαμε ότι βρισκόμαστε σε έναν τέλειο και μαγικό κόσμο, γεμάτο αγάπη και ειρήνη και την παράσταση. Έτσι λοιπόν, όπου λες, έπιασες αυτό, την ευαίσθητη χορδή, γιατί είναι μικρή μουσική που θαύμαζα και θαυμάζω και θεωρώ ότι θα δώσουν πάρα πολλά στην μουσική, το μουσικό πλούτο της χώρας. Είναι η πρώτη σου εμπειρία με παιδική ορχήστρα? Όχι. Έχω παίξει, όχι, δεν έρχονται ως ορχήστρα, έρχονται ως τραγουδιστές. Δηλαδή ενώνουν τις φωνές τους στην ουσία. Γιατί άκουσα πριν μου είπες για κάποια όργανα ότι έπαιζαν, γι' αυτό νόμιζα ότι... Παίζουν, είναι τέλεια μουσική. Απλά ήρθαν ως τραγουδιστές, δηλαδή ως μια μικρή παιδική χοροδία από αυτούς τους μουσικούς. Γιατί δυστυχώς δεν γινόταν να φέρουμε μια ολόκληρη ορχήστρα από παιδιά. Αν και θα ήταν αρκετά, γιατί είναι αρκετοί οι υπότροφοι, όμως τα παιδιά αυτά μεγαλώσαν και πλέον είναι άξιοι μουσικοί. Αλλά ήρθαν στην ουσία ως χοροδία. Μάλιστα. Και πάλι λέω ότι ζηλεύω και θα ήθελα να ήμουν εκεί. Θα αρκεστώ όμως τουλάχιστον για την ώρα στην παράσταση του Μοντρεάλ, 5η 9 Νοεμβρίου, στο Place des Arts, στο Théâtre Maisonneuve. Για εισιτήρια, φίλοι και φίλες, μπορείτε να μπείτε στο website του Place des Arts, και ελπίζω μέχρι την ώρα που ακούτε αυτή την συνέντευξη να έχουν μείνει κάποια τελευταία εισιτήρια, γιατί ξέρετε πόσο αγαπητός είναι και πόσο δημοφιλής ο Μάριος Φραγκούλης, όχι μόνο ανάμεσα σε εμάς, αλλά και στο διεθνές μουσικό, στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα. Πριν κλείσουμε, πριν σε αφήσουμε, Μάρια, να φύγεις, θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πες μου λίγο για τα μελλοντικά σου σχέδια. Ποια είναι τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια? Τα άμεσα, καταρχήν ετοιμάζω ένα καινούριο κλασικό crossover δίσκο που θα κυκλοφορήσει του χρόνου σε όλο τον κόσμο. Πάλι παραγωγός θα είναι ο Χόρχε Καλαντρέλη, που έχει κερδίσει 6 Grammy Awards, καθόλου τυχαίος βέβαια μουσικός, γιατί είναι ένας φοβερός μουσικός και παραγωγός, στο Los Angeles. Με 6 Grammy Awards σίγουρα δεν είναι τυχαίος. Δεν παίρνει τυχαία 6 Grammys. Σίγουρα. Εννοώ ότι χαριτολογώντας βέβαια πάντα, γιατί πρόκειται για ένα φίλο. Ο Χόρχε Καλαντρέλη υπήρξε ένας πολύ σπουδαίος και υπάρχει ακόμα ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Ήταν εδώ και πολλά χρόνια ο πρώτος μουσικός του Τζόνι Μπένετ. Έχει γράψει ενώσεις για την Barbra Streisand, για την Celine Dion και πολλούς άλλους καλλιτέχνες παλαιότερους και νεότερους. Και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την σύμπραξη για άλλη μια φορά. Ήταν μάλιστα και ο παραγωγός του Tales of Christmas, που είναι η τελευταία μουσική δουλειά που πραγματοποιήσαμε τις ηχογραφίες στο Abbey Road Studios στο Λονδίνο, που συμμετείχε και η Sarah Brightman και πολλοί άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Και μιας που μου ζήτησε για να σου πω κάποια από τα σχέδια, θα συνεχίσω την συνεργασία μου με την Sarah Brightman. Πέρυσι ήμασταν στην Ασία, σε όλη την Ασία, δηλαδή Ταϊβάν, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, και φέτος θα είμαστε στην Ευρώπη μαζί, σε μια παράσταση που λέγεται Sarah Brightman Royal Christmas Gala Tour, όπου θα παίξουμε σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης, σε πολλές σκανδιναβικές χώρες, την Δανία, Φιλανδία,
στη Ρωσία, θα πάμε στην Βουδαπέστη, στη Βιέννη, σε πολλά μέρη στη Γερμανία. Και έτσι θα τελειώσει ένας κύκλος συνεργασιών με τη Sharebag, θα έλεγα, που σχεδόν έχουμε καλύψει όλο τον πλανήτη. Αυτό βλέπω. Αυτό είναι πάνω από 80 συναυλίες δηλαδή, και τι να πω, ίσως έχουμε δεθεί μουσικά, ήταν που δεν το περίμενα στην πρώτη μας συνεργασία, αλλά ταιριάξανε που λένε τα χνότα μας. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και με τους συνεργάτες της, έτσι περιμένουμε και πώς αυτά τα Χριστούγεννα να βρεθούμε πάλι μαζί. Κοίταξε να δεις, όταν μιλάμε για 80 συναυλίες, ο κόσμος βέβαια δεν το καταλαβαίνει, γιατί ο κόσμος βλέπει μόνο το τελικό αποτέλεσμα, δύο καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή. Οπότε λέει, ναι, 80 συναυλίες, 80 φορές. Δεν είναι 80 φορές, είναι πάρα πολλά χρόνια στην ουσία για να βγουν αυτές οι 80 φορές. Βεβαίως. Εγώ την Σάρμπλε την ξέρω από το 85, να φανταστείς. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή η Sarah Brightman ήρθε στο Broadway, συνέχισε την πορεία της σαν τραγουδίστρια, μετά βγήκε λίγο πιο έξω με την πρώτη της δισκογραφικές δουλειές, δηλαδή το Haram και αυτές τις δουλειές που έκανε με τον Frank Peterson. Και περνώντας τα χρόνια, ένας παρακολουθούσε κατά κάποιο τρόπο την πορεία του άλλου. Και έτσι τη στιγμή που νομίζω το 97, όχι το 2007, συγγνώμη, ήταν η πρώτη μας φορά που συνεργαστήκαμε, που παρουσιάσαμε περίπου 43 παραστάσεις στην Αμερική και στον Καναδά. Είχαμε έρθει στο Μοντρεάλ, νομίζω παίξαμε και σε κάποιες αρένες. Νομίζω ήταν στο Bell Center, πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Όπου τραγουδήσαμε το Phantom of the Opera, τραγουδήσαμε διάφορα τραγούδια, τότε δεν είχαμε χρονατήσει ακόμα το Carpe Diem, αλλά ήταν έτσι μια πολύ καλή συνεργασία και είναι αυτό που μαθαίνεις μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά, ότι πρέπει να κρατάς τη σχέση σου με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, να είσαι σωστός επαγγελματίας, να φέρνεις χαρά και αγάπη στην δουλειά σου, για να μπορέσει έτσι να μπορέσουν αυτές τις συνεργασίες να κρατήσουν για πολύ καιρό. Σωστό. Απολύτως σωστό. Ελπίζω να το καταλάβουν όλοι αυτό. Λοιπόν, άρα έχουμε στα άμεσα μελλοντικά σχέδια είναι οι συναυλίες στην Αθήνα καταρχάς, τα Χριστούγεννα, και η συνέχεια της περιοδίας με την Sarah Brightman σε χώρες της Ασίας. Σωστά. Σε χώρες Ασίας ήμασταν πέρσι, φέτος είμαστε στην Ευρώπη. Το μπέρδεψα. Κοίτα, εσύ έχεις ταξιδέψει όλο τον πλανήτη και είναι πολύ φυσιολογικό όταν μέσα σε λίγα λεπτά μου το περιγράφεις όλο αυτό να έχω μπερδέψει για το πού βρίσκομαι και πού πηγαίνω. Το κατάλαβα και εγώ. Κοίταξε, προσπαθώντας να το καταλάβω, έβλεπα τις ημερομηνίες στο κομπιούτερ μου για να μπορώ να το εξηγήσω. Λοιπόν, αλλά θα σου πω ότι έχω και μια καινούρια δισκογραφική δουλειά που είναι καθαρά ελληνική. Όπου γράφω πολλά από τα τραγούδια, δηλαδή περίπου γύρω στα 8 τραγούδια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη δουλειά που είχαμε κάνει με τον Παρασκευά Καρασούλο, Γήπο των Ευχών. Ναι, βέβαια. Έτσι λοιπόν, μετά από 12 χρόνια περίπου απουσίες και συνεργασίες με τον Παρασκευά Καρασούλο, έτσι και φέτος ξεκινάμε αυτή τη δουλειά, όπου είναι πολύ δημιουργική, γράφω τραγούδια, γράφει υπέροχους στίχους, έχουμε εξασφαλίσει πολύ μεγάλες συμμετοχές της Ελένης Καραΐντρου, του Γιώργου Ανδρέου, φυσικά που θα υπογράψει και τις ενορχιστρώσεις, της Δήμητρας Γαλάνη, του Σταύρου Ψαρχάκου. Θα ακουστεί και ένας νέος ελληνικός δίσκος μέσα στο 2018, που θα είναι μια έτσι νέα προσφορά στον ποιοτικό λόγο και σε διάφορες ιστορίες που μας έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, από την Ελλάδα για όλο τον κόσμο. Και είμαι σίγουρος με τα ονόματα που ανέφερες, πέρα από το δικό σου βέβαια και του Παρασκευά Καρασούλου, που έχουμε γνωρίσει και την παλιότερη συνεργασία σας, ότι αυτό που περιμένουμε θα είναι κάτι μοναδικό, κάτι εξαιρετικό, κάτι που θα
υπογραμμίζει για μια ακόμα φορά ότι υπάρχει καλό ελληνικό τραγούδι, καλοί Έλληνες ερμηνευτές, καλοί Έλληνες δημιουργοί. Ευχαριστώ. Μακάρι, μακάρι, και με το χέρι στην καρδιά το εύχομαι να συνεχίσουμε να γράφουμε καλά ποιοτικά τραγούδια και να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω σε αυτή την ταυτότητά μας που είναι ελληνική, και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τόσοι ποιητές όσοι υπάρχουν στην Ελλάδα, σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Έχουμε έναν φοβερό θησαυρό, ένα πλούτο εσωτερικό που ο κόσμος πρέπει να εστιάσει και στο θετικό του τι συμβαίνει. Γιατί βλέπω ότι μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, παράξενη κατάσταση, έχουν γεννηθεί πολλά μεγάλα νέα ταλέντα, νέες φωνές, νέα παιδιά που έχουν την ανάγκη, όπως είχαμε πει πριν, αυτό, να εκφραστούν μέσα από μια παιδική ματιά, να εκφραστούν μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, να βάλουν το καλύτερο σε αυτό και να δώσουν αυτά τα διαμάντια της ψυχής στον υπόλοιπο κόσμο. Θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Μπορώ να σε ακούω για ώρες, φαντάζομαι, όπως και οι ακροατές, γιατί... Όχι, είμαι εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου και δεν το περίμενα να μείνουμε τόση ώρα παρέα, αλλά είναι πολύ μεγάλη και χαρά μου και μεγάλη σεβασμός και σε σένα και στο Μοντρεάλ και στην ποιότητα της δουλειάς σου. Πρέπει να πω ότι δεν έχεις μόνο χάρισμα στη φωνή, αλλά έχεις και χάρισμα στο λόγο. Μπορεί κάποιος να σε ακούει για ώρες χωρίς να κουράζεται, πίστεψέ με. Όμως όντως μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, αλλά δεν πειράζει, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι ο Μάριος Φραγκούλης που μιλάει και μας λέει όμορφα, μαγευτικά και ωραία πράγματα ως ερμηνευτής, ως τραγουδιστής, ως άνθρωπος της μουσικής που κυλάει μέσα στο DNA του, μέσα στο αίμα του, η κάθε νότα από το πεντάγραμμό μας. Λοιπόν, Μάριε, και πάλι σε ευχαριστώ για την τιμή που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ το Greek Music Radio, τις προθέσεις του Greek Music Radio και όλους τους συνεργάτες σου στο στούντιο, και θα τα πούμε σύντομα, σε μερικές μέρες. Να είσαι καλά την επόμενη Πέμπτη στο Plus Desert. Μάρια Φραγκούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μάριος Φραγκούλης στο Greek Music Radio. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω και εγώ. Είμαι ο Πάρης Πέτρου και θα τελειώσουμε με τι άλλο, με ένα ακόμη τραγούδι από τον Μάριο Φραγκούλη. Να είστε καλά, γεια σας. Σου πλανήτη, αν ζητούσες να έρθω, να μη σε έχει λύπη. Το παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω, το κρυμμένο γάνο της καρδιάς σου να ζήσω. Στο μακρινό σου το αστέρι μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου, κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι. Στο μικρό σου τ' αστέρι, αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει.
μια βραδιά με τον Μάριο Φραγκούλη. Μαγικό βουνό. Αυτή την Πέμπτη ο Μάριος Φραγκούλης δίνει μια μοναδική συναυλία στο Place des Arts και το Greek Music Radio έχει εξασφαλίσει τυφλά εισιτήρια για δύο τυχερούς ακροατές. Επισκεφτείτε το site μας greekmusicradio.com, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα και λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο πρόγραμμα της Μάνια Σαμά. Προλάβετε, το Greek Music Radio σας στέλνει σε μια βραδιά με τον Μάριο Φραγκούλη.